Μιας και θα μιλήσω για ένα τόσο επιστημονικό θέμα, έπρεπε να σκάσω μύτη με την αντίστοιχη αμφίεση. Τα γυαλιά εννοούσα. Χαίρετε, Αλάνια. Κατευθείαν στο θέμα. Τι είναι ο κλιτοριδικός οργασμός? Τι? Λάθος χαρτί. Το έχω ξαναπεί αυτό το αστείο άλλη μία φορά και ούτε εκείνη τη φορά έχει γελάσει κανένας. Τέλος πάντων, ας μπούμε στο θέμα. Για αρχή, τι είναι η σκοτεινή ύλη? Σκοτεινή ύλη είναι μια θεωρητική μορφή ύλης που οι επιστήμονες ψηλό δεν έχουν ιδέα αν υπάρχει και ίσως την έχουν βγάλει από το μυαλό τους. Η σκοτεινή ύλη δεν είναι σαν την κανονική ύλη που αποτελεί, ας πούμε, αυτή την ντουλάπα και εμένα και εσένα και την κάμερα με την οποία τραβάω αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Η σκοτεινή ύλη δεν εκπέμπει κάποιο είδους ακτινοβολία, όπως ας πούμε τα άστρα, ούτε αντανακλάει την ήδη υπάρχουσα ακτινοβολία, όπως ας πούμε η σελήνη και εγώ που με βλέπεις επειδή με χτυπάει το φως. Οι επιστήμονες προσπαθούν να την ανιχνεύσουν έμεσα μέσα από την βαρυτική της επίδραση στην γύρω της ορατή ύλη και στο φως. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό σημαίνει ότι κάθεται κάποιος ένα τηλεσκόπιο και προσπαθεί μέσα από αυτό να βρει ένα τίποτα το οποίο με τη βαρύτητά του τραβάει κάτι. Εδώ να προσθέσω ότι μέχρι και το φως, αν και δεν έχει βάρος, επηρεάζεται από τη βαρύτητα, σαν το στήθος της γυναίκας από μια ηλικία και μετά, που όσο ελαφρύ κι αν είναι, θα πέσει. Αλλά το μικρό πρόβλημα, όπως έχω αναφέρει, που έχουν με τη σκοτεινή ύλη, είναι ότι είναι αόρατη. Το ότι δεν εκπέμπει κάποιο είδος ακτινοβολία και δεν αντανακλά την ακτινοβολία, σημαίνει ότι είναι αόρατη. Δεν μπορούμε να τη δούμε με γυμνό μάτι. Επίσης, όπως είπαμε, είναι θεωρητική μορφή ύλης, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην υπάρχει καν. Τώρα, γιατί οι επιστήμονες, αυτοί οι τόσο έξυπνοι άνθρωποι, έχουν την πεποίθηση ότι υπάρχει κάποιο είδους ύλη η οποία είναι αόρατη? Ας δούμε αυτό το σκίτσο. Λοιπόν, καταρχήν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να ζωγραφίσω ούτε αέρα. Για να καταλάβετε τι βλέπετε, εδώ έχουμε έναν πλανήτη, ας πούμε τη Γη, ένα κανόνι και μία διακεκομένη γραμμή, η οποία είναι η πορεία του βλήματος που βγαίνει από αυτό το κανόνι, και έχουμε τρία διαφορετικά σενάρια. Τρεις, αν θέλεις, διαφορετικές εκδοχές του πειράματος. Στο αριστερό σκίτσο, το βλήμα βγήκε με χαμηλή ταχύτητα από το κανόνι, όπως όταν κατουράς αλλά έχεις προστάτη και είναι σαν βρύση που στάζει. Τέλος παντών, το βλήμα βγήκε από το κανόνι με χαμηλή ταχύτητα και αφού του διέγραψε μία μικρή καμπύλη, έπεσε στην επιφάνεια του πλανήτη. Απλό. Στο μεσαίο σκίτσο έχουμε μία άλλη περίπτωση, όπου το κανόνι είναι εξευτελιστικά δυνατό και ως εκ τούτου το βλήμα νίκησε τη βαρύτητα του πλανήτη και έφυγε στο διάστημα. Η ελάχιστη ταχύτητα που χρειάζεται να έχει κάποιο αντικείμενο ώστε να ξεφύγει από τη βαρύτητα ενός ουράνιου σώματος, π.χ. ενός πλανήτη ή ενός άστρου, ονομάζεται ταχύτητα φυγής. Άσχετο. Επίσης, ναι, το ξέρω ότι δεν δουλεύουν έτσι τα κανόνια, αλλά αυτή η μαλακία είναι ένα παράδειγμα για να σας εξηγήσω κάτι. Τώρα, το ενδιαφέρον σκίτσο είναι το δεξί σκίτσο. Στο δεξί σκίτσο βλέπουμε μία ισορροπία. Στην περίπτωση που περιγράφει το δεξί σκίτσο, το βλήμα δεν έχει ούτε αρκετά ισχυρή ταχύτητα ώστε να νικήσει τη βαρύτητα του πλανήτη και να φύγει στο διάστημα, αλλά και ούτε αρκετά χαμηλή ταχύτητα ώστε να νικηθεί από τη βαρύτητα του πλανήτη και να πέσει στην επιφάνειά του ή σε κάποιο άτυχο κεφάλι. Ως εκ τούτου, το βλήμα ισορροπεί και πέφτει κατά μήκος της επιφάνειας του πλανήτη και πέφτει για πάντα. Οπότε λέμε ότι το βλήμα μπήκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη. Το βλήμα θα γυρνάει γύρω-γύρω από τον πλανήτη μέχρι κάτι να του μειώσει ή να του αυξήσει την ταχύτητα, οπότε να πέσει στον πλανήτη ή να φύγει στο διάστημα αντίστοιχα. Επίσης, ναι, θεωρητικά γίνεται να πυροβολήσεις προς τα μπροστά ένα βλήμα και να το φας από πίσω στο κεφάλι σου. Οκ, οι μαλακίες, λέω, είναι πρακτικά αδύνατον. Διότι, όπως είπαμε, τα κανόνια δεν δουλεύουν έτσι. Τώρα, στο σύμπαν παντού παίζουν τροχές. Η σελήνη, το φεγγάρι, είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη και η Γη μαζί με τη σελήνη που είναι τροχιά γύρω της και τα δύο είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο.